Α, εγώ ήρθα εδώ 29, περίπου 27 μέρες. Με του οικογένεια, γυναίκα μου και δύο παιδιά έχω. Του αγόρι είναι ένας 3 χρόνο, ένας 5 μήνες. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, το βράδυ και το πρωί έβρεχε? Όλη νύχτα βρέχει, όλη νύχτα. Εγώ, του παιδιά μου, ένα εβδομάδα μέχρι τώρα είναι άρρωστο. Αυτό και είναι 5 μήνες, αυτό και είναι 3 χρόνο. Δύο φορές πήγε γιατρός, δεν του δίνει τίποτα. Εσύ ήσουν ξανά στην Ελλάδα και γι' αυτό μιλάς καλά ελληνικά, έτσι? Ναι, έχω περάσει περίπου 6 χρονιά στην Ελλάδα. Εγώ ήρθα 2004, ήμουνα 20 χρονιά όταν ήρθα στην Ελλάδα, 2004. 2002 χρόνια έχω κάτι στην Αθήνα και μετά έφυγα στο νησί Κάρπαθο. Εκεί καταζούλεψα με το δύο αφεντικό, το Μανώλης Φράνκο. Ζούλεψα μαζί του για πλακάκια, ξέρεις. 2001 γύριζα Ιράκ. Και τώρα στην Κουρδιστάν, ξέρεις, Ιράκ, είμαστε στην πόλη Κερκούγ, αυτό που έχει πρόβλημα, έχει πάρα πολύ πατρέλο μαύρο, ξέρεις. Ήρθα με την οικογένεια μου, γιατί έχει πόλεμο, έχει χάλια, καήγανε σπίτι μου, σκοτώσανε αδερφό μου, τα φίλο μου, τα οικογένεια μου, όλες. Εγώ φοβήθηκα, ήρθα εδώ να περνάω καλά η ζωή, αλλά εδώ πάλι τα ίδια είναι. Αν βρέχει 2-3 μέρες νύχτα όλο, για εμείς να πεθάνουμε, δεν μπορούμε να δούμε εδώ. Θέλω να μας στείλουν γρήγορα στην Αθήνα. Εσύ που θέλεις να μείνεις στην Ελλάδα ή κάπου αλλού? Όχι, εγώ θέλω να πάω αλλού, γιατί εσύ ξέρεις, η Ελλάδα δεν γίνεται για μας. Δεν μας δίνουν σπίτι. Αν δίνουν σπίτι, πρέπει εσύ να δουλεύεις, να πληρώσεις ρεύμα, να πληρώσεις σπίτι, να πληρώσεις φάι, γιατί για μας δεν γίνεται αυτό. Θέλω να πάω Γερμανία εγώ. Έχεις εκεί δικούς σου ανθρώπους? Έχει, ο αδερφό μάνα μου λέει, αν θα έρθει εκεί, μπορεί αυτό να μας βοηθάει για μένα. Σας έχουν πει αν θα φύγετε από εκεί, από τις σκηνές, για να πάτε αλλού? Σας έχει πει κανένας τι θα γίνει? Εγώ μίλησα με το αυτό γυναίκα, του δίνει κοντέινερ. Πριν 20 μέρες σου είπα, εγώ έχω δύο παιδιά, είμαστε δύο οικογένεια, 8 άτομα. Μπορείς να μας δίνει ένα κοντέινερ μικρό να μένουμε εκεί, να μην αριστούνουμε του, έχω μικρό παιδί. Αυτό μόνο δεν άκουσε, άρα λέει περιμένει για σένα. Κάθε μέρα μου λέει αύριο μετά αύριο, αύριο μετά αύριο, δεν μας δίνουν τίποτα. Αυτό και να μας δίνουν φάει, αυτό φάει γυναίκα μου, τα παιδιά δεν τρώνε. Δεν μου λες... Δεν είναι καλά. Τώρα... Δεν έχω καθόλου λεφτά τώρα. Τώρα που βρέχει, τα παιδιά, η γυναίκα σου μπορούν να βγουν από τη σκηνή. Πού πάτε να κάνετε τις βασικές σας ανάγκες? Τουαλέτα έχει, πώς πάτε? Τι γίνεται? Αν μία φορά θα έρθεις να δεις την τουαλέτα καμπάνιο, ποτέ δεν πας πάλι. Μόνο μία φορά να δεις δεν μπαίνεις μέσα. Είναι χάλια εδώ. Έλα εσύ να δεις τι γίνεται εδώ. Δύο μέρες μία φορά έρθει νερό. Τώρα δεν έχει νερό να πας στα τουαλέτα. Τώρα. Ναι. Και το νερό μπάνιο δεν φτάνει για όλο κόσμο. Μία εβδομάδα δεν έχω κάνει μπάνιο. Τι δεν προλαβαίνω. Και είναι νερό πολύ πολύ κρύο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Εγώ έχω περάσει 7 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είμαι κακό παζί. Δεν έχω κάνει κακό. Αν θέλεις να σε δώσω αριθμό του αφεντικού μου να μιλάς, είμαι τι άνθρωπος είμαι. Δεν είμαι κακό. Ήρθαμε εδώ να ζήσω, ήρθαμε εδώ να βλέπω η ζωή μου, να περάσω καλά, να μην μένω μέσα στο σκηνή, μέσα στο χάλια, λάσπικ, πώς λέγεται. Αν να μένουμε εδώ μετά ένα μήνες να πεθάνουμε όλους.